πτήση μετά την ατεκνία σου, θέλω συνειπή προσέτι στα ότα σου, στενός είναι ο τόπος διεμέ, κάμε σε με τόπον δια να κατοικήσω. Τότε θέλει η την καρδία σου, τι σε γέννησε ταύτα, ενώ εγώ είμαι ήτικνομένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερωμένη, ταύτα δε τις εξέθρεψεν ιδού ειδού εγώ είχον εγκαταληφθεί μόνη ταύτα που ήσαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού θέλω υψώσει την χείρα μου προς τα έθνη και στήσει τη σημαία μου προς τους λαούς. Και θέλω φέρει του ιού σου εν τες αγκάλες. Και θηγατέρου σου θέλουσι συμφερθεί επόμον. Και βασιλείς θέλω συνείστε η παιδοτρόφη σου. Και βασίλισε αυτόν η τροφή σου. Θέλω σε προσκυνήσει με το πρόσωπον προς την γη. Και γλύφει το χώμα των ποδών σου και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι προσμένοντες εμέ δεν θέλουν συνεσχυνθεί Αμήν. Αγαθές βουλές βουλεύεται ο Θεός, καλές προθέσεις έχει για το δικό του το λαό. Καθώς στρέφει το βλέμμα του και παρατηρεί και βλέπει την ταλαιπωρία, τη θλίψη, την απελπισία, την απόγνωση, το Πνεύμα το Άγιο, προφητικός λόγος, εξαγγέλει τις αγαθές βουλές του Θεού. Μέσα σε αφανισμένους τόπους και ερημωμένους, σε κατεφθαρμένη και ταλαιπωρημένη γη, σε ατεκνία, ερημιά, εχμαλωσία και ταλαιπωρία, ο προφητικός λόγος εξαγγέλει ενάντια στη λογική των ανθρώπων και στις πλοβλέψεις των ανθρώπων, εξαγγέλει αγαθές αγγελίες, εξαγγέλει καλές βουλές και καλές προθέσεις. Μάλιστα, τις εξαγγέλει σε όλη την οικουμένη λέγοντας «Εφραίνεστε οι ουρανοί». Χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί και επιστρέφει στον Κύριο και ο Θεός λέει «Εφραίνεστε οι ουρανοί για τη μεγάλη ευλογία και τη μεγάλη σωτηρία που έρχεται». Αγάλου και η γη, για αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει Κύριος ο Θεός σου. Αλλά αλλάξατε τα όρη, τα υψηλά. Γιατί ο Κύριος παρηγόρησε τον απαρηγόρητο δικό του λαό και ελέησε τον τεθλιμένο δικό του λαό. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού στο λαό το δικό του, τον αγορασμένο με το αίμα του Χριστού, το λαό τον οποίον εξέλεξε προκαταβολής κόσμου για να είναι άγιος δια της αγάπης. Έναν λαό εκλεκτό, ένα έθνος άγιο, ένα λαό που αποτελεί μια εκκλησία, Αγία το όρος Ιών, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών. Καλές λοιπόν και μεγάλες ευλογίες, καλές βουλές λοιπόν βουλεύεται ο Θεός και μεγάλες ευλογίες υπόσχεται στο δικό του το λαό. Και το κρίσιμο ερώτημα αδερφοί αγαπητοί είναι ανήκω εγώ στο λαό του Θεού. Πρώτον ερώτημα. Και δεύτερον ερώτημα είναι όλο το λαό του ο Θεός θα τον ευλογήσει όλους κάθε έναν ξεχωριστά που ανήκουν στο δικό του το λαό. Άρα δύο ερωτήματα κρίσιμα για την προσωπική μας ζωή και για την οικογενειακή μας ζωή αλλά και για την εκκλησιαστική μας ζωή σε αυτή την εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός. Κρίσιμα ερωτήματα. Ανήκω εγώ σε αυτό το λαό στο όρος το Άγιο της Ιών, στη Νέα Ιερουσαλήμ στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων. Και το δεύτερο ερώτημα είναι όλους μας και εμένα ανάμεσα σε αυτούς που ο Θεός βουλεύεται καλές βουλές και υπόσχεται υποσχέσεις μεγάλες και σε μένα θα συμβεί αυτό. Γιατί ακόμη δεν το βλέπω άλλα ακούω από το Λόγο του Θεού από το στόμα του Κυρίου και άλλα βλέπουν τα μάτια μου και ακούνε τα αυτιά μου μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζω γι' αυτό θα τολμούσα να πω δικαιολογημένα εισιών ο λαός του Θεού εκφράζει παράπονο στο Θεό τον οποίο να ακούει να υπόσχεται μεγαλεία μεγάλα πράγματα αγαθές βουλές σε κάθε έναν ξεχωριστά και εν συνόλου εν γέννη στο λαό του. Και η Σιών είπε, εγώ βλέπω ότι με εγκατέλειψε ο Κύριος, με ο Κύριος, γιατί βλέπω τη γη μου αφανισμένη, τους τόπους μου ηρημωμένους, βλέπω ατεκνία, ερημιά, εχμαλωσία και μεταφερόμενος είμαι. Ακούω το Λόγο του Θεού, αλλά βλέπω την ταλαιπωρία μου, αλλά και την ταλαιπωρία δίπλα μου. Έτσι λέει η Σιών, έτσι λέει ο λαός του Θεού, αλλά να μην ξεχνάμε τα δύο κρίσιμα ερωτήματα. Άλλο τι λέμε εμείς, εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέει ο Θεός, αλλά και αν αυτά που λέει ο Θεός ισχύουν για μας. Γιατί τα λέει ο Θεός και εμείς τα πιστεύουμε. Μπορεί άλλα να βλέπουμε και να ανησυχούμε. Αλλά τα πιστεύουμε. Αυτή όμως η πίστη μας θα έχει ανταπόκριση στην προσωπική μας και στην οικογενειακή μας ζωή. Θα τα δούμε αυτά που υπόσχεται ο Θεός ή θα είναι λόγια ένδοξα μεγαλία για χρόνια πολλά μακρινά και για την αιώνια ζωή. Εδώ τώρα τι γίνεται. με εγκατέλειψε αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι με εγκατέλειψε ο Κύριος, με ξέχασε. Τίποτα δεν πάει καλά. Και ο Θεός απαντάει σε αυτή την απογοήτευση στο παράπονο και στη θλίψη του λαού του. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής ώστε να μην ελεήσει το τέκνον της κοιλίας αυτής τι καταλαβαίνεις πως το καταλαβαίνεις είναι δυνατόν μια γυναίκα το θυλάζον βρέφος αυτής το οποίο βγήκε από τη δική της τη γυλιά να το λησμονήσει να το ξεχάσει να το εγκαταλείψει αλλά εκφράζοντας ακόμη περισσότερο την απόλυτη αγάπη του ο Θεός, την απόλυτη γιατί ο Θεός δεν έχει είναι αγάπη την απόλυτη αγάπη του ο Θεός εκφράζεται λέγοντας και αν αυτό το αδύνατον γίνει μέσα στους ανθρώπους εγώ όμως ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω εγώ ποτέ δεν θα σε αφήσω εγώ ποτέ δεν θα σε ξεχάσω σε έχω ζωγραφισμένο ζωγραφισμένη εδώ στην παλάμη μου. Εκεί που τα καρφιά άφησαν τον τύπο, το σημάδι τους πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εδώ σε έχω ζωγραφισμένο. Και όχι μόνο αυτό, τα τύχη σου και τα άκρια της ζωής σου, τις λεπτομέρειες της ζωής σου, όχι μόνο την πλατεία σου, όχι το κέντρο της ζωής σου, αλλά τις άκρες της ζωής σου... τις λεπτομέρειες της ζωής σου... τις έχω μπροστά στον οφθαλμό μου... παρατηρώ, βλέπω... και σου λέω... ότι αυτοί... που σε αγαπούν... και πρόκειται να σε οικοδομήσουν... έρχονται βιαστικά... τρέχουνε να σε επισκεφθούν... όποιοι είναι αυτοί... που έρχονται να σε οικοδομήσουν... είτε από τον ουρανό είτε από τη γη είτε οτιδήποτε είναι αυτό που έχει προετοιμάσει ο Θεός αυτοί που πρόκειται να οικοδομήσουν, είτε ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είτε Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Χερουβήμ, Σεραφείμ είτε άνθρωποι, είτε εργάτες, είτε υπηρέτες που ενδιαφέρονται να οικοδομήσουν τη ζωή σου έρχονται τρεχάλα και αυτοί που σε κατέστρεφαν και σε ρήμωναν φεύγουν, εξέρχονται ταχαίως από σου. Αυτό βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό ύψωσε τους οφθαλμούς σου κύκλο και δες όλοι αυτοί συναθρίζονται καθώς ο Θεός διήγηρε τις καρδιές τους για να σταθούν μπροστά στο Θεό και δίπλα σου άλλο αδελφοί αγαπητοί να είσαι μόνος σου μέσα στη ζωή αυτή άλλο να είσαι μόνος σου με την οικογένειά σου και άλλο να ανήκει σε μια εκκλησία που είναι γεμάτη από αγάπη και αυτό αποτελεί εγγύηση του Θεού αδελφοί το μήνυμα σήμερα είναι δεν είσαι μόνος σου δεν είσαι μόνος δεν είναι μόνο ότι ο παντοδύναμος, ο πατέρας είναι δίπλα σου με την αγάπη του Θεού. Δεν είναι μόνο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δίπλα σου, μέσα σου, προπορεύεται με τη χάρη Του και το έλεος Του και την εξουσία Του. Δεν είναι μόνο ότι ο παράκλητος κατοικεί μέσα σου και σε έχει καταστήσει ο Θεός ναών του Τριαδικού Θεού. Δεν είναι μόνο ότι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και στρατοπεδεύουν δίπλα σου επειδή φοβάσαι το Θεό και ευλαβήσαι το όνομά Του αλλά και μια εκκλησία είναι δίπλα σου με αγάπη, με φροντίδα, με σπλάχνα καθώς η αγάπη του Χριστού λέει ο αψευδής λόγος του Θεού συσφίγγει μας συσφίγγει όχι μόνο συσφίγγει τον έναν κοντά στον άλλον, αλλά μας συσφίγγει και με θλίψεις τον έναν κοντά στον άλλον. Με δυσκολίες. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Δεν είσαι μόνος σου, αδερφέ. Πρόσεξε, μη μείνεις μόνος σου όμως. Πρόσεξε, μην απομακρυνθείς, αποξενωθείς και απομονωθείς. Γιατί ο διάβολος αυτή την επιθυμία έχει. Να πάρει το προβατάκι και γλυκά γλυκά σιγά σιγά με την ουρά του να το απομακρύνει από το πίμνιο. Δεν είσαι μόνος σου, πρόσεξε μη μόνος σου. <κυρίζει> Αδελφοί, όλοι κοντά στο Χριστό. Τα πρόβατα τα έχετε δει πως αναπαύονται. Το ένα αγκαλιά στο άλλο. Και όταν τα βλέπεις από μακριά, από ένα βουνό και βλέπεις κάτω το, το κοπάδι, το πίμνιο, το βλέπεις σαν είναι ένα. Το ένα δίπλα στ' άλλο, αν το έχετε δει, είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και κάπου όρθιος στέκεται το Τσοπάνης. Και κοιτάει γύρω γύρω με προσοχή. Παρατηρεί να δει. Ποιο προβατάκι είναι τραυματισμένο, ταλαιπωρημένο. Πιο μεγάλο πρόβατο έχει υπερηφανευτεί και κερατίζει τα άλλα Να επέμβει με χάρη Αλλά με έλεος Αλλά και με αυστηρότητα Να διορθώσει τα πράγματα Αλλά παρατηρεί και όλας γύρω το λύκο Τους λύκους, τα κοπάδια από, το, από τους λύκους Μην έρθουν και πλανήσουν ούτε ένα προβατάκι Αλληλούια Δεν είσαι μόνος αδερφέ Είμαστε όλοι μαζί. Η προσευχή του Χριστού είναι Πάτερ κάμε αυτή να είναι εν όπως εμείς είμαστε εν και αυτή να είναι εν μαζί με μας. Ωραίο κοπάδι αδερφοί, ωραίο πρόβατο, ωραίο πίμνιο αλλά εκείνο που είναι το πιο ωραίο από όλα είναι ο ποιμένας μας ο καλός που μας υπόσχεται εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τι φωνή μου. Κανείς δεν μπορεί να πάρει το πρόβατό μου από τα χέρια μου αρκεί το πρόβατο να μην φύγει. Όμως επανερχόμεθα στα ερωτήματα. Βέβαια, ανήκω στο λαό του Θεού. Και δεν ήρθα εγώ στην εκκλησία, κάποιος με πρόσθεσε. Κάποιος με έφερε και σήμερα και χτες και θα με φέρει και αύριο και μεθαύριο. Γιατί αν δεν ήταν αυτός, αδύνατον θα ήταν μόνος μου να έρθω. Εάν ο πατέρας με την αγάπη του δεν μου αποκάλυπτε τον Κύριο Ιησού Χριστό, αδύνατον θα ήταν να αναγνωρίσω ότι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο νέος αυτός που πριν δύο χιλιάδες χρόνια περίπου κήρυξε, πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, κανένας δεν θα μπορούσε να με πείσει ότι είναι ανεστημένο σήμερα και είναι ανάμεσά μας. Μόνο ο πατέρας ο ουράνιος και κανένας δεν θα μπορούσε να με φέρει στην Εκκλησία αν ο Ιησούς Χριστός σήμερα το πρωί δεν με πιανε από το χέρι και σιγά σιγά όμορφα όμορφα σαν τον καλό ποιμένα που οδηγεί το προβατάκι του δεν με έφερνε μέσα στο κοπάδι του. Ας έχει δόξα το όνομα του Χριστού. Και κανένας δεν θα μπορούσε να με οικοδομήσει σήμερα αν ο λόγος του δεν ήταν από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε μόνοι μας. Μέσα στην παρουσία του Θεού δεν είμαστε μόνοι μας. Τώρα όμως υπάρχει το τελευταίο ερώτημα που ίσως είναι και το πιο κρίσιμο. Όλες αυτές οι υποσχέσεις θα έχουν ανταπόκριση σε μένα προσωπικά, στην οικογένειά μου και σε όλους μας. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δουν αλλά δεν θα γευθούν που θα δουν αλλά δεν θα φάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε το Λόγο του Θεού, οικοδομούνται πιθανόν, τους έχει προσθέσει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία Του, τη δική Του και δεν θα απολαύσουν, δεν θα ζήσουν τις υποσχέσεις του Θεού και τις ευλογίες του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει, αδερφοί, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη προσευχή, προσοχή σήμερα. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι μόνο οι προσμένοντες σε μέ δεν θα κατεσχυνθούν. Ναι, είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, είμαστε λαός Θεού, δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά... Για να, απο, για να απολαύσουμε όλες τις επαγγελίες του Θεού και ιδιαίτερα την μία και την κυρίαρχη επαγγελία του Θεού ότι με θόρκου υποσχέθη ο Θεός, με θόρκου βεβαίωσε ο Θεός ότι εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω προσωπικά. Όχι θα σας ευλογήσω και θα σας πληθύνω που και αυτό θα το κάνει. Αλλά η μοναδική κυρίαρχη επαγγελία του Θεού είναι επιβεβαιωμένη με όρκο Θεού. Όμως α είσαι αυτόν βεβαίως εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Αλλά ποιου του προσμένοντας, τους προσκαρτερούντας. Τι λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Και ενέμενον στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία που γνωρίζουμε ότι πραγματικά άνοιξε τους καταράκτες του, του ουρανού ο Θεός για αυτή την εποχή, σε αυτή την Εκκλησία, σε αυτούς τους αδελφούς, κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, ενέμενον και το κείμενο λέει σαν προσκαρτερούντες, προσμένοντες προσκαρτερούντες, στη διδαχή των Αποστόλων στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία με τα και στις προσευχές. Και ενώ το πρωί προσευχόμουν να θυμήθηκα, θα τολμούσα να πω με πήγε πίσω ο Θεός όταν ήμουν νέος, μικρός, που πηγαίναμε κυνήγι. Τι ωραία εικόνα που μου φέρει ο Θεός. Και ψάγναμε να βρούμε το καλύτερο καρτέρι. Όποιος έβρισκε το καλύτερο καρτέρι, αυτός φεύγοντας είχε και τα το περισσότερο κυνήγι. Και το καρτέρι ήταν σε ένα ψηλό μέρος, έτσι ψάγναμε θυμάμαι τότε, εγώ ήμουν πιο μικρός, τα ξαδέλφια μου και ξυπνάγαμε πρωί πρωί για να μην μας το πιάσει το καλό καρτέρι κάποιο άλλος και όταν έβγαινε ο ήλιος άρχισαν και έρχονταν τα πουλιά. Τότε, ήταν, τότε που πήγαινα εγώ ήταν τριγόνια και ορτίκια και μπεκάτσες. Και ήταν τόσο εύκολο καθώς περιμέναμε, μπαπ, 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 όλα τα... Ό,τι έστελνε ο Θεός ήταν δικό μας. Γιατί είμαστε στο καλό καρτέρι. Αδερφοί, να βρούμε το καλό καρτέρι στα πνευματικά. Το καλό καρτέρι πάνω στο ύψωμα. Εκεί που έρχονται τα πουλιά, οι ευλογίες του Θεού. Και να τις κάνουμε δικές μας. Και το καλό καρτέρι δεν είναι άλλο, ένα είναι. Στη διδαχή των Αποστόλων. Στην κλάση του Άρτου, να πω αλλιώς, στη διδαχή των Αποστόλων κάθε μέρα. Στην κλάση του Άρτου κάθε Κυριακή. Στην κοινωνία μεταλλίων όσες φορές μπορούμε περισσότερο. Και στις προσευχές πάντοτε. Αυτό είναι το καλό καρτέρι. Εκεί αν περιμένεις, εκεί θα σου στέλνει ο Θεός τα καλύτερα και τα συνεχόμενα και θα είναι δικά σου. Και κανείς δεν θα μπορέσει να στα πάρει. Αλλά πρωί πρωί πήγαινε. Να δεν στο πάρει κανένα άλλο, αν και αυτό το καρτέρι δεν μπορεί να μας το πάρει κανείς. Είναι δοσμένο και χαρισμένο από τον ουράνιο Θεό στον κάθε έναν από εμά, αρκεί να πάμε και να το πάρουμε μόνοι μας. Να πάμε να κάτσουμε εκεί, αδερφοί. Να λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί τους οποίους ο Θεός ευλογών θα ευλογήσει και πληθύνων θα πληθύνει. Να ποιος είναι αυτός, τον οποίον με τα πάσης βεβαιότητος, δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων την υπόσχεση και τον όρκο ο Θεός βεβαιώνει ότι αδελφέ μου ο Κύριος ευλογών θα σε ευλογήσει και πληθύνων θα σε πληθύνει. Αμήν.